Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι πρώτες εξετάσεις για τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού Μάθιου Πέρι, όπως δείχνουν ο πρωταγωνιστής των Friends σύμφωνα με το TMS. Πηγές της αστυνομίας είπαν στο TMS ότι οι ερευνητές έκαναν έναν λιγότερο λεπτομερές τεστ στον Πέρι, το οποίο αποκάλυψε ότι δεν είχε φεντανήλη ή μεθαμφεταμίνη στον οργανισμό του. Ωστόσο, εξακολουθούν να διεξάγονται πιο εμπεριστατωμένες εξετάσεις στο πλαίσιο της τοξικολογίας για να αναλυθεί αν υπάρχουν άλλα παράνομα ναρκωτικά στο αίμα του και αν τα επίπεδα συνταγογραφούμενων φαρμάκων ήταν σε επιβλαβής δόσεις. Αυτά τα αποτελέσματα θα χρειαστούν πιθανότατα 4 έως 6 μήνες για να βγουν και μόλις συγκεντρωθούν όλα αυτά τα Δεδομένα, ο ιατροδικαστή θα καθορίσει την αιτία και τον τρόπο θανάτου. Τα φάρμακα που βρέθηκαν στο σπίτι του Μάθιου Πέρι ήταν όλα συνταγογραφημένα στον ηθοποιό για τι διάφορε ασθένειε του και αποθηκευμένα σε κατάλληλα μπουκάλια. Αν από τα αποτελέσματα προκύψει κάτι παράνομο, το τμήμα Ανθρωποκτονιών ληστείων τη Αστυνομία του Λοσάντζελε θα συνεχίσει την έρευνα.